Το σενάριο της αυτοδυναμίας του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν φαίνεται πως απομακρύνεται λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Εθνικός Συναγερμός φαίνεται να παίρνει 190 με 220 έδρες, αρκετά μακριά από τις 289 που χρειάζεται για την πλειοψηφία, την ώρα που ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν φαίνεται να παίρνει 159 με 183 και ο Μακρόν 110 με 135 έδρες. Πάντως, η Μαρίν Λεπέν επιμένει ότι η απόλυτη πλειοψηφία είναι δυνατή να συμβεί και συνεχίζει να αποτελεί στόχο για το κόμμα της. Moi, je pense qu'il y a encore la capacité d'avoir une majorité absolue pour peu que les électeurs, dans un ultime effort, viennent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Η κατάσταση είναι τεταμένη στη Γαλλία εν ώψη των εκλογών. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Πρίσκα Τεβενό δέχθηκε επίθεση ενώ κολλούσε προεκλογικές αφήσεις στο Παρίσι με τον Ζορντάν Μπαρντελά να την καταδικάζει και να δράτεται της ευκαιρίας για προεκλογικές δηλώσεις. J'entends être le premier ministre qui rétablira l'autorité de l'État, qui rétablira l'ordre dans le pays, qui durcira considérablement les sanctions. Λόγω των διαδηλώσεων που ξέσπασαν όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών και που συνεχίζονται στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, η αστυνομία παίρνει μέτρα για τον δεύτερο γύρο, βγάζοντας στον δρόμο 30.000 αστυνομικούς. For young people like me, it's as if our future was put on hold, because we know that we are the first victims. Of their political agenda. Bah nous on a très peur que le Front National passe parce que l'extrême droite porte quand même des valeurs contre lesquelles nous on se pose totalement. Simplement un pays qui m'inquiète à l'heure actuelle parce que